ήταν πραγματικά μια φάση που θα συζητηθεί, με την έννοια ότι το βίντεο, το, εδώ το replay έδειξε ότι ο Williams γλίστηκε. Όχι σαν τα ποδοσφαιρικά ντέρμπι πάντως, γιατί είπαμε ότι το match δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αν είχε μεγαλύτερο, θα το συζητούσαμε και διαφορετικά. Ναι, πάντως το match έχει ομορφιά, γιατί είναι ντέρμπι, όπως έπρεπε να είναι ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δείχνει και αυτή τα δόντια, και πάλι τα δόντια της, γιατί είπαμε τα έδειξε στον Ολυμπιακό. Σχεδόν μόνη της έχασε το μάτς στη δεύτερη παράταση και με ατυχία με τον Τζέικο Βαν Μπράουν τραυματίζει. Τώρα τραυματίστηκε ο Χέρστον. Τη βολεύει την ΑΕΚ ότι παίζει σε ένα κήπεδο που ξέρει πάρα πολύ καλά, έτσι. Το ότι είναι ουσιαστικά και εντάξει, τυπικά είναι γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει και τον κόσμο του. Η ΑΕΚ όμως παίζει καθημερινά στην προπόνηση σε αυτές τις μπασκέτες και είναι λογικό να ξέρει το γήπεδο πάρα πολύ καλά. Η μόνη διαφορά είναι ότι έχει το γήπεδο αυτή τη στιγμή 6-7 χιλιάδες, καλά λέω. Τόσο. Εκεί το υπολογίζω. Τόσο. Εκεί το υπολογίζω. 74-71. 1-3 ακόμα για το τέλος του ντέρμπι. Παναθηναϊκός είναι μπροστά με συν 3. Ο Μπράουν, καθώς έγινε επαναφορά, έχει την ευθύνη για την επίθεση αυτή της ΑΕΚ όσον αφορά τη δημιουργία. Πασάρι για τον Μιλόσεβιτς. Ο Μιλόσεβιτς από την κορυφή του τριπόντου είναι άστοχος, παρότι ήταν πάρα πολύ καλή και η πάσα του Μπράουν, αλλά και η θέση, όχι όμως η εκτέλεση, ήταν χωρίς καμπύλη. Πήγε ευθεία ακριβώς η μπάλα, πήγε ευθεία. 74-71 το σκορ παραμένει. Ο Williams προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί και θα πάρει τώρα την μπάλα από τον καλάθι. Είναι προφανές ότι τις τελευταίες επιθέσεις της κρίσιμες, είτε στην Ευρωλίγκα είτε στο πρωτάθλημα της Α1, τις παίρνει ο Williams. Τρίποντο από τον Αμερικανό, τον χειροκροτεί ο Τζόρτζεβιτς και του δίνει τώρα και τα δύο χέρια. Μένα, όπως του καθάρισε το μάτς στην Ταρουσάφακα, έτσι και σήμερα του καθαρίζει το μάτς ο Williams. 77-71 με το τρίποντο του Αμερικανού, ο οποίος έχει 23 πόντους 35 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Time out από το Γιούρις Ντόβτς. 77-71 με 23 πόντους του Elliot Williams, ο οποίος είχε 16 στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε μια παύση όσον αφορά το σκοράρισμα, αλλά τώρα στο κρίσιμο σημείο, με δύο βολές νωρίτερα και ένα τρίποντο τώρα, δίνει αέρα 6 πόντων και πιθανότατα, όχι σίγουρα ακόμα, την νίκη στον Παναθηναϊκό. 77-71, Γιάννη. Ναι, θεωρώ ότι είναι δύσκολο τώρα να βρει πάλι την ψυχολογία να γυρίσει μέσα σε 35 δευτερόλεπτα από το παιχνίδι 6 πόντων. Έτσι όπως πήγε, εγώ θεωρώ ότι πρώτον ο τραυματισμός του Χέρστον και δεύτερο το φάουλ που χρεώθηκε ο Κάρτερ και έδωσε δυνατότητα στο Williams να βάλει δύο βολές τη στιγμή εκείνη, ας πούμε έτσι, την αποθάριναν. Είναι δύο φάσεις που την αποθάριναν. Βέβαια ο Williams είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είχε υποσχεθεί ο Τζόρτζεβιτς όταν αποκτήθηκε, είναι τέτοιος που μπορεί να του δώσει την μπάλα όταν αυτή καίει και να σου αποφασίσει το παιχνίδι. Το έκανε στην Ταρουσάφακα. Και όχι μόνο, Και όχι μόνο. Το είχε κάνει στο... Αλλά το πιο πρόσφατο είναι αυτό. Ακριβώς. Στην Κωνσταντινούπολη. Για να δούμε αν η ΑΕΚ έχει βενζίνη. Ο Μπράουν θα κάνει την επαναφορά, ο Μιλόσεβιτς συνεχίζει να είναι στο παρκέ. Μην ξεχνάμε ότι και οι δύο ομάδες παίζουν χωρίς άγχος, έτσι. Διότι αν ήταν διαφορετικές συνθήκες, μπορεί να μην βλέπαμε τέτοια εικόνα από τις δύο ομάδες. Εδώ διώχνει την μπάλα ο Φώτσης για να μην προσγειωθεί στο καλάθι από το lay-up του Green. Η μπάλα αναπηδούσε στη Στεφάνη, άρα λοιπόν νόμιμα ο Batman έκανε την απομάκρυνση. Πηγαίνουμε προς το τέλος, 16 δευτερόλεπτα, φάουλ το οποίο κάνουν εκεί στην παγίδα οι παίχτες Sykes στο Williams και ευκαιρία για τον Αμερικανό να ανεβάσει το λογαριασμό του. Ο Williams, ο οποίος κρίνει και αυτό το ντέρμπι, αυτό το μάτς μάλλον, και τον τραπεζικό λογαριασμό θα ανεβάσει αύριο μεθαύριο. Κοίταξε, για να μείνει ο Williams, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει. Δεν λέω αν θα μείνει, όχι. Όχι, όχι. Οπουδήποτε παίξει του χρόνου, ακριβώς, θα αμυφθεί πολύ καλύτερα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Williams θέλει και κοιτάει το NBA πρώτα και πάνω απ' όλα. Αλλά από εκεί και πέρα, με την παρουσία που έχει στον Παναθηναϊκό, πρώτον τον Παναθηναϊκό έχει, ενώ χάνει την μπάλα ο Μαυροκεφαλίδης, έχουν εξαπλώσει 2-3 από γλίστριμα στο παρκέ. Ο Williams δεν πάει να κάνει την προσπάθεια, είναι αυτό το fair play με την έννοια, δεν έχει νόημα δηλαδή να το κάνει. Έτσι λοιπόν αυτό το 78-71 είναι το τελικό ενός πολύ
όμορφου παιχνιδιού που μπορεί να μην είχε βαθμολογική σημασία, γιατί η ΑΕΚ δεν αλλάζει από την τέταρτη και ο Παναθηναϊκός πλέον μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο και δύσκολα νωρίτερα στην Πάτρα, μάλλον απίθανο είναι να το αρπάξει την πρώτη. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική παίζει με το Ρέθυμνο στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός παίζει στο Ζιρίνιο με την Κηφισιά το Σάββατο. Τα άλλα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής είναι Κόρυβος Λαύριο, ο Κόρυβος καίγεται για την νίκη, Τρίκαλα Απόλλων Πατρών, μεγάλο μάτς για Κόρυβο και Αρκαδικό, και φυσικά Παναθηναϊκός όπως είπαμε, ΑΕΚ Αρκαδικός, και εδώ πολύ δύσκολα ο Αρκαδικός μπορεί να κλέψει κάτι από την ΑΕΚ. Μπάσκετ βέβαια είναι, Καβάλα ΠΑΟΚ που η Καβάλα έχει υποβιβαστεί και Άρης Κολοσσός Ρόδου, όλα αυτά για την τελευταία αγωνιστική της Α1. Ενώ να θυμίσω Γιάννη ότι την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΕΦΕΣ Ανατολού στην Κωνσταντινούπολη και ο Ολυμπιακός την Παρασκευή υποδέχεται την Τζέσικα Μόσχας στο ΣΕΦ. Χρωστάμε πόντους. Αγκαλιές και φιλιά βλέπω έτσι και χαμόγελα, έτσι όπως πρέπει να τελειώνουν τα ντέρμπι. Είναι και συγκάτοικες στο γήπεδο αυτό. Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός. Αλλά το δυσάρεστο για την ΑΕΚ, αυτό για να πω, το δυσάρεστο για την ΑΕΚ είναι ότι ο Χέρσον δεν πατάει καθόλου καλά το πόδι του. Δύο τον βαστάνε για να πάει μέχρι τα αποδυτήρια. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα κυρίως γιατί η ΑΕΚ ως τέταρτη δεν θα παίξει και με το πιο εύκολο, θα παίξει με τον πέμπτο. Σωστό. Της βαθμολογίας. Δεν είναι δηλαδή ο πρώτος με τον 8ο που έχουν 7 θέσεις διαφορά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, από τον Παναθηναϊκό ο Γιάνκοβιτς 4 πόντους, ο Γκίστ 2, Αλάθης 10 με 6 ασίστ αλλά και 5 λάθη. 24 ο Γουίλιαμς, αξίζει εδώ να δούμε τη στατιστική του Αμερικανού. Είχε 6 στα 8 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Το ένα όμως ήταν καθοριστικό, το ένα και μοναδικό στο τέλος. 9 στις 13 βολές, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 5 λάθη. 4 πόντους ο Χάντερ, δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Μαρκής Χέινς. Ο Χαραλαμπόπουλος και ο Φώτης είχαν από 4, ο Ραντούλησα 14 με 5 rebound αλλά και 5 λάθη. 2 ο Φελντίν, ήταν άστοχος ο Δομινικανός γενικότερα, είχε 1 στα 6 σουτ. 7 ο Διαμαντίδης και 3 από τον Γιώργο Παπαγιάννη.